Γεια σας, σήμερα θα κάνω ένα ακόμα unboxing βίντεο με κάποια πραγματάκια που πήρα από το iHelp. Βασικά ήθελα να πάρω τα Real Techniques στα πινέλα και το site το οποίο μπορούσα να τα πάρω ήταν το iHelp. Παρήγγειλα μόνο αυτά και ένα ακόμα άσχετο πραγματάκι που θα σας το δείξω και αυτό. Οπότε πάμε να το ανοίξουμε. Ήρθαν σχετικά γρήγορα, σε περίπου μια μισή εβδομάδα. Το πρώτο πράγμα είναι, πήρα λοιπόν ένα μπουκαλάκι στέβια, γιατί η στέβια ως γνωστόν δεν έχει καθόλου θερμίδες και είναι ένα φυσικό γλυκαντικό, και έτσι για να μην βάζω καθόλου ζάχαρη στον καφέ μου πήρα στέβια. Εγώ δεν πήρα κάποια συγκεκριμένη γεύση, αλλά την κλασική μέσα στο site είχε πάρα πολλές, σοκολάτα, πορτοκάλι και διάφορα άλλα. Λοιπόν, μετά, επίσης, έχει και ένα δειγματάκι μάλλον που μου έστειλαν. Και περνάμε στα πινέλα. Το πρώτο πινέλο είναι το Setting Brush. Λέει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πούδρα και για highlighting. Μετά, το foundation brush, προφανώς για το make-up, αλλά νομίζω ότι θα είναι ωραίο και για contour. Το fine line brush είναι για υγρό και κρεμώδης eyeliner. Το shading brush που είναι προφανώς για σκιά. Το Lash and Brow Groomer που είναι ένα βουρτζάκι για τα φρύδια και για τις βλεφαρίδες, αλλά έχει τις κανονικές τριχίτσες και απ' την άλλη δεν είναι πλαστικές, είναι από ό,τι βλέπω μεταλλικές. Το Kabuki Brush που είναι το γνωστό μικρό καμπούκι, αλλά το συγκεκριμένο ξεδιπλώνει και όλα και είναι και κατάλληλο και για κοντού και για πούδρα. Και τέλος από το πρώτο κουτί, το Travel Essential που έχει τρία πινέλα, ένα μεγάλο για πούδρα ή για ρούς, ένα μικρότερο για make-up και ένα ακόμη πιο μικρό για σκιά. Έχει το ίδιο χαρτάκι από πάνω. Το ίδιο χαρτάκι παραγγελία. Το ίδιο τσάι. Είναι η μοίρα μου να μου στέλνονται ίδια αντικείμενα. Τι να κάνω. Μετά πήρα το Blush Brush για το ρούς στο πινέλο. Το Stippling Brush που είναι για το make-up και θέλω πολύ να το δοκιμάσω. Το Expert Face Brush που είναι ένα μικρό πλακουτσωτό πινελάκι για το make-up, υποθέτω, και αυτό. Το Powder Brush που είναι ένα μεγάλο πινέλο πούδρας. Μετά πήρα την Core Collection που είναι ένα set από 4 πινέλα. Το Detail Brush που είναι ένα μικρό πινέλο για contour, για contour λέω, για concealer. Το Puffing Brush που είναι ένα πιο μεγάλο πινέλο και για concealer και για υγρή σκιά ή κάτι τέτοιο. Το Contour Brush, το οποίο είναι αυτό. Και τέλος, το τελευταίο set είναι το Starter Set που έχει το Base Shadow Brush που νομίζω ότι είναι αυτό, το δεύτερο.
το Deluxe Crease Brush. Είναι αυτό, είναι για την κόγχη όπως λέει. Το Accent Brush. Αυτό εδώ το μικρούλι. Το Pixel Point Eyeliner Brush. Αυτό το στενό πινέλο για υγρό eyeliner. Και το Brow Brush. Αυτό εδώ είναι ένα καυτό πινελάκι, είτε για υγρό eyeliner, είτε για γέμισμα φεριδιών. Λοιπόν, άδεια. Ένα-ένα. Θα σας ανοίξω ένα σακάκι να το δείτε καλύτερα. Άνοιξα το Core Collection. Και επίσης αυτά τα τρία τα σετάκια έχουν και αυτήν εδώ τη θηκούλα, η οποία κλείνει κιόλα. Έτσι. Είναι ότι πρέπει για τα ταξίδια. Τι αυτό? Είναι θηκούλα. Κλείνει. Και μετά βάζεις τα πινέλα εδώ. Στις θηκούλες τους. Όπως είναι εδώ. Ναι. Και επίσης μαζεύεις αυτό εδώ, που είναι σαν μπουφάν, και στέκεται. Έλα ρε. Και έτσι μπορείς να βάφεσαι και να το βάζεις πίσω στη θέση τους. Δώρο καθρέφτη δεν. Γενικά σαν πρώτη εντύπωση έμεινα πολύ ευχαριστημένη, γιατί είναι πολύ απαλά όλα τους, εκτός βέβαια από αυτά τα δύο που δεν είναι να είναι απαλά, όχι μόνο αυτό εδώ μόνο, που ούτως ή άλλως αυτό του ίδιου σπινέλα δεν είναι απαλά. Και επίσης είναι και κάποια από αυτά που δεν έχω δει παρόμοια τους, όπως αυτό που είναι έτσι πιο στενό εδώ, πιο πλακουτσατό και πιο κοντόχοντρο ας πούμε, ή αυτό εδώ το, πώς λέγεται, Deluxe Crease Brush, είναι αρκετά μεγάλο για την κόγχη. Της πούδρας είναι κανονικό, κανονικά μεγάλο, ενώ τα υπόλοιπα, και του ρούζ είναι κανονικό, ενώ τα υπόλοιπα είναι αρκετά μικρότερα από ότι τα συνηθισμένα πινέλα, που αυτό μου αρέσει εμένα, γιατί νομίζω ότι καλύτερο είναι τα πινέλα να είναι μικρότερα παρά μεγαλύτερα, γιατί βγαίνει πιο ακριβές το αποτέλεσμα. Επίσης έχει και τρία διαφορετικά, κατά την άποψή μου, πινέλα για το make-up, για το foundation, που νομίζω ότι θα είναι καλά για τις διάφορες εφές, για κρεμώδες, για υγρό ή για κάτι άλλο. Πολύ ωραίο είναι επίσης του contour το πινέλο, που είναι έτσι αρκετά μικρό και χνουδωτό στην άκρη. Των φρυδιών το πινέλο, που λέει brow brush, αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο θα με βολέψει, γιατί τώρα τελευταία άρχισα να γεμίζω τα φρύδια μου και χρησιμοποιώ ένα πιο στενό πινέλο που με βολεύει πιο πολύ, θα δω τώρα και αυτό αν με βολέψει. Αλλά επίσης και το Lash and Brow Groomer δεν είναι όπως τα άλλα. Έχει μεν από τη μία μεριά τις κανονικές τις ρηχίτσες αυτές, αλλά από την άλλη πρώτον έχει ένα καπάκι για αυτές τις πιο μικρές, αλλά αυτές εδώ πέρα είναι σιδερένιες και νομίζω ότι θα αντέξουν περισσότερο από τις άλλες τις πλαστικές που είναι. Θα σας βάλω όλες τις λεπτομέρειες για τα πινέλα από κάτω, τις τιμές και αυτά, για να τα δείτε κι εσείς. Οι περισσότερες φυσικά θα τα ξέρετε. Και τώρα το πώς θα δουλέψουμε, θα μπορεί να κάνω ένα άλλο βίντεο review για τα συγκεκριμένα πινέλα, αλλά και θα σας πω σίγουρα και σε επόμενο βίντεο, αφού τα πλύνω πρώτα και μετά να δω άμα μαδίσουν, που δεν νομίζω, και πώς θα συμπεριφερθούν. Και τέλος μου άρεσε και το καμπούκι, το πινέλο το μικρό,
Επειδή δεν είναι όπως τα άλλα τα συνηθισμένα, πρώτον είναι κοφτό εδώ πέρα και δεύτερον ανοίγει κιόλα. Έτσι. Και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όπως είπα και πριν, και για contour και για highlighting. Πείτε μου κι εσείς αν έχετε πάρει Real Techniques πινέλα και πώς σας φάνηκαν, ή αν έχετε κάνει κάποιο βίντεο ή post, θα χαρώ να το δω. Και θα τα πούμε αναλυτικότερα σε επόμενο βίντεο. Γεια σας!